Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε για μια ακόμη εβδομάδα εδώ, για μια ακόμη Παρασκευή εδώ, στην εκπομπή Πρώτο Σκόρ. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο, εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου απόψε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας πολύ της Ήρυδας, του σωματείου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Βασίλη Ξεροβάσιλα, που θα τον καλησπερίσω αμέσως. Καλησπέρα, coach. Βάλτε μου λίγο το μικρόφωνο μπροστά σας, όσο μπορείτε, για να ακουγόμαστε καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ κοντά μας, έτσι, για να τα πούμε για άλλη μια φορά στο στούντιό μας, για άλλη μια χρονιά. Έτσι, για να τα πούμε λίγο για την ομάδα, για την Ήρυδα, που και καλά έχει ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα στη Β' Εθνική Εσπέδα. Και να πούμε ότι και το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο τώρα που έχουν ξεκινήσει και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μετά φεύγετε από εδώ για προπόνηση κι εσείς στο ΣΕΦ. Πώς σας βρίσκουμε, τι κάνετε? Εντάξει, μια χαρά. Εν μέσω κορονοϊού μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χαρά τα πράγματα. Και εσείς όλοι μέσα στις περιπέτειες αυτές που βιώνουμε όλοι και η ομάδα. Εντάξει, σε μια δύσκολη σεζόν με αρκετές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες φέτος. Νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής και οποιοδήποτε άνθρωπος στον αθλητισμό δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις παρόμοιες. Οπότε είναι ισορροπίες. Ναι, είναι πρωτόγνωρες αυτές οι καταστάσεις. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσουμε όλοι υγιείς και ίσως με το τέλος ή την επόμενη χρονιά τα πράγματα είναι πλέον πιο ξεκάθαρα. Μακάρι, είναι ελπίδα όλων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για την Ήρυδα, για να γνωρίσουμε λίγο και την φετινή ομάδα. Για τρίτη χρονιά εσείς στο τιμόνι της Ήρυδας, για τρίτη χρονιά στον Πάγκο, από το 2018 στην ομάδα. Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο συνεχίσατε την ομάδα και ποιες ήταν οι σκέψεις σας στην αρχή της σεζόν? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ήρυδα είναι ένα σωματείο το οποίο στη Νέα Σμύρνη, εγώ έχω ξαναπεράσει καταρχάς από εκεί και πιο παλιά, είναι ένα σωματείο το οποίο αγαπάει το βόλεϊ, έχει μόνο γυναικείο βόλεϊ και βέβαια τα τμήματα, τα παραγωγικά, τα μικρά κορασίδες, παγκορασίδες, ακαδημίες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεθεί λίγο, δεθήκαμε και σαν άνθρωποι και σαν αγάπη για το βόλεϊ, ας το πούμε έτσι απλά, και εντάξει, έτυχε να είμαι για τρίτη χρονιά περισσότερο στην ομάδα. Να πούμε ότι πέρσι είχατε μια πολύ καλή χρονιά, πολύ επιτυχημένη χρονιά, δεδομένων και των συνθήκων. Νομίζω η διακοπή σας βρήκε στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση. Μας βρήκε ψηλά αρκετά, στην τρίτη ήταν, με μικρές διαφορές, αλλά αν το πρόγραμμα έτσι όπως ήταν συνεχιζόταν κανονικά, πιθανόν θα τερματίζαμε δεύτερη, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, θα συμμετείχατε πάντως στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας, κάτι που το είχατε προσπαθήσει και πρόπερση, που νομίζω στην τελευταία αγωνιστική χάσατε τη θέση στην τετράδα, επειδή παίζατε και με την Αργυρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν τότε πρώτη. Και χάσατε ουσιαστικά σε λεπτομέρειες θέσεις στην τετράδα, που εντάξει, θα ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ομάδα. Αλλά ήρθε όλο το θέμα με τον κορονοϊό, τον περασμένο Μάρτιο, σταμάτησαν τα πάντα. Μιλήστε μου λίγο για εκείνες τις στιγμές. Εσείς πώς βιώσατε αυτή την κατάσταση εκεί την πρωτόγνωρη? Ήταν μια. Είχε διάφορα συναισθήματα. Περισσότερο απογοήτευση. Μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους που δεν ξέραμε πού θα οδηγήσει, δεν ξέραμε πώς θα συνεχιστεί, αν θα συνεχιστεί. Είχαμε σταματήσει προπονήσεις. Το πρώτο διάστημα, εντάξει, λόγω της κατάστασης δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως όλος ο κόσμος, ήμασταν λίγο σε μια δύσκολη θέση. Αλλά όταν πέρασε κάποιο διάστημα και αρχίσαμε να κατανοούμε το τι συμβαίνει, κάναμε υπομονή και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια αισιοδοξία ότι ας πούμε η επόμενη χρονιά από τώρα, δηλαδή ειδικά από τον Αύγουστο και μετά, θα ήταν πιο καλά τα πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα παραμένει. Ναι. Εκείνη την περίοδο εσείς επικοινωνούσατε με τις παίκτριες διαδικτυακά? Εντάξει, όχι, δεν ήμασταν τόσο οργανωμένοι. Δεν ξέραμε καταρχάς και πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Ξέραμε ότι δεν θα έχει συνέχεια, ότι το πρωτάθλημα τελείωσε. Οπότε περιμέναμε τη στιγμή που θα πούνε ότι μπορείτε, ξέρω εγώ, να ξεκινήσετε προπονήσεις. Αυτό έγινε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάπου στις αρχές Ιουνίου. Όταν έληξε. Μπράβο, ναι, όταν βγήκαμε από τις καραντίνες. Προσπαθήσαμε λίγο να κρατηθούμε σε ένα επίπεδο κάνοντας προπονήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου και λίγο beach, τα κορίτσια κτλ. Και ξεκινήσαμε μετά τέλη Αυγούστου την καινούρια χρονιά. Με αισιοδοξία ξεκινήσαμε. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εσάς σας βρήκε σύμφωνο η απόφαση όλων των ενώσεων να σταματήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα και να ξεκινήσουμε από την αρχή ουσιαστικά την χρονιά? Τη δεδομένη στιγμή, ναι, ήταν σωστό. Και ειδικά για κάποιες ομάδες ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, κάποιες ομάδες
έτσι και αλλιώς ήταν δίκαιο να τερματίσουν πρώτες και να ανέβουν κατηγορία, γιατί είχαν μια τέτοια διαφορά που ακόμα και να συνεχιζόταν το πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάποιες ομάδες στο τέλος της βαθμολογίας ωφελήθηκαν. Ναι. Κάποιοι σύλλογοι, ας πούμε, ωφελήθηκαν γιατί δεν έπεσε κανένας. Υποβιβάστηκαν μόνο αυτοί που ήταν μαθηματικά υποβιβασμένοι, νομίζω. Ναι, οι οποίοι, ας πούμε, δεν ξέρω και αν υποβιβάστηκε και. Νομίζω μια ομάδα μόνο πρέπει να υποβιβάστηκε από όλες τις κατηγορίες. Η Ηλιούπολη, ναι. Από την Α1. Όλες οι άλλες εντός εισαγωγικών γλιτώσανε. Ναι. Οπότε δεν σας έμεινε έτσι ένα παράπονο ότι θα μπορούσατε να διεκδικήσετε κάτι υψηλότερο? Όχι, αυτό διακοπή. Όχι. Παράπονο έμεινε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, ξέρω εγώ, όταν επενδύεις, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά, επενδύεις διάφορα πράγματα και υπάρχει από την άλλη μεριά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν επενδύουν και τα έχεις επιείσει όρις, ας πούμε, εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο σωστά και δίκαια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο κόσμος μας. Okay. Ναι, βέβαια να πούμε ότι αν συνεχιζόταν η δράση θα ήταν και πολύ επικίνδυνο και από πλευράς τραυματισμών. Καλά, ναι, για τις παίκτες. Ναι, είχε πάρα πολύ. Όχι, δίκαια έτσι έπρεπε να γίνει και σωστά πήραν τις αποφάσεις αυτές. Οι αποφάσεις σωστές ήταν. Γιατί είναι. Ήσασταν και εσείς αθλητής, εννοείται, και το ξέρετε. Είναι πρωτόγνωρο για έναν αθλητή να μένει τόσους μήνες εκτός και ξαφνικά να μπαίνει σε συνθήκες. Ναι, θέλει πάλι μια έστω μήνυ προετοιμασία, αλλά όταν έχεις αφήσει πίσω τα πάντα, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα, είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Και μόνο περπατάς ή τρέχεις λίγο, εντάξει, είναι πρόβλημα. Ναι, ναι. Και όταν ξαναξεκινήσατε προπονήσεις εκεί αρχές Ιουνίου, πώς ήταν δηλαδή αυτό το restart, αυτή η επανεκκίνηση, δηλαδή πρωτόγνωρες συνθήκες? Ναι, εντάξει, ήταν με χαμόγελα περισσότερο, ναι. Εμπειρίες. Ο καθένας, όλοι μαζί λέγαμε τις εμπειρίες που είχαμε από την καραντίνα. Βρήκαμε ένα ρυθμό σιγά σιγά και στις προπονήσεις και στο. Προγράμματα χαλαρά αρχικά. Ναι, και... βέβαια. Ναι. Και πιστέψαμε ότι εντάξει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τώρα δείχνουν ότι θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι κι αλλιώς θέλει μεγάλη προσοχή. Ελπίζουμε όμως έστω η χρονιά να κυλήσει ομαλά, δηλαδή να μην φτάσουμε πάλι σε αποτελέσματα που είχαμε πέρυσι, ας πούμε, δηλαδή να κλείσουν γήπεδα κτλ. Νομίζω ότι δεν θα γίνει, αλλά σίγουρα δεν θα αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα, ας πούμε, στο γήπεδο η όλη κατάσταση. Ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή, ήδη εντάξει, σε εμάς δεν έχει τύχει, ενώ στην κατηγορία μας κάτι, αλλά γύρω-γύρω στο χώρο, στο βόλεϊ, στον αθλητισμό γενικότερα, βλέπουμε ότι αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Πριν πάμε στη φετινή σεζόν, πέρσι, όπως είπαμε, μια καλή χρονιά για την Ήριδα. Πριν από την πανδημία, πριν από τη διακοπή, αγωνιστικά καθαρά, τι γεύση σας άφησε η χρονιά για την ομάδα σας? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ και την πρώτη χρονιά ήμουν πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια και τη δεύτερη χρονιά η πορεία που κάνανε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Με δεδομένες καταστάσεις που είχαμε, δηλαδή τα ρόστερ των ομάδων, το Μίλωνα, ο οποίος είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έτσι κι αλλιώς ανέβαινε μόνος του. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν χρειαζόταν βοήθεια, δεν χρειαζόταν τίποτα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα πρωτάθλημα πίσω από το Μίλωνα, το οποίο ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Όπως και την πρώτη χρονιά, και αυτό ήταν καλό και για τα κορίτσια και για τις ομάδες, γιατί υπήρχε μια ανταγωνιστικότητα, υπήρχε ένα ενδιαφέρον, το οποίο εύχομαι να συνεχιστεί και φέτος βέβαια, να δούμε. Και τώρα τη φετινή σεζόν, να πούμε πως η Ήριδα ουσιαστικά κράτησε το κορμό της τον περσινό. Πολλές παίκτριες παρέμειναν, παίκτριες όπως η Γρίσπου, η Φούσκα, η Μανώλη, η Τσακουμάγκου, η Μπιτσάκου, η Κούστα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να υπάρχει εξ αρχής ομοιογένεια? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έτσι, σίγουρα είναι σημαντικό να κρατάς ένα μεγάλο κομμάτι από το ρόστερ το παλιό σου κτλ. Ένα βασικό κορμό. Απλώς υπάρχει, για να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα, όταν αναγκάζεσαι, και αυτό συμβαίνει σχεδόν για όλες τις ομάδες, και όλοι πιστεύω οι προπονητές κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όσο μπορούμε ένα βασικό κορμό. Όταν λοιπόν αναγκάζεσαι να παίρνεις στην ουσία 10, 12, 11, 9 κορίτσια καινούρια κάθε χρόνο στην ομάδα σου, πρέπει να χρειάζεται μάλλον και πάρα πολύς χρόνος προσαρμογής, αλλά εκτός από αυτό παίρνεις και χαρακτήρες οι οποίοι πολλές φορές δεν κολλάνε με την ομάδα, δεν κολλάνε με τους χαρακτήρες, με το στυλ, το προφίλ της ομάδος ή το προφίλ των αθλητών, των προπονητών κτλ. Οπότε εκεί αρχίζουν να δημιουργούνται θέματα. Κάποια τέτοια θεματάκια, η αλήθεια είναι, για να μην κρυβόμαστε, ότι τα είχαμε πέρυσι. Νομίζω ότι με γενναιότητα το καθαρίσαμε το πράγμα αρκετά νωρίς και από εκεί και πέρα κάναμε μια πορεία η οποία ήταν εντάξει, αξιοπρόσεκτη. Δεν ξέρω τώρα τι θα γινόταν αν συνεχιζόντουσαν όλα αυτά κτλ. Πάντως η πρώτη θέση είχε κριθεί, οπότε δεν θα είχε νόημα. Πάντως κρατάμε ότι είναι θετικό που αρκετές παίκτριες συνέχισαν σίγουρα. Φετινή χρονιά. Αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η Ήριδα κράτησε τον κορμό της και έγιναν και κάποιες μεταγραφές, κάποια νέα αποκτήματα.
που θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την κάθε παίκτρια, έτσι για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ομάδα. Θα σας διαβάσω εγώ ονόματα από τις μεταγραφές. Είναι η Λία Καρκατζούλη. Ναι, ναι. Είναι η Αντιγόνη Ανιφαντή, η Ζωή Τουρνάκη, η Χριστίνα Ινίκα, Αφροδίτη Ορφανία, διαβάζω εδώ και Λίδα Λιβαδάρου, δεν ξέρω αν ξεχνάω καμία άλλη. Είναι και κάποια κορίτσια, κάνα δύο-τρία κορίτσια άλλα, η Κορέλη, η Στρατινάκη, η Μαρία, η Αφροδίτη Τζόνς, η οποία εντάξει είναι κορασίδα, αλλά βοηθάει, έρχεται για κάποιες προπονήσεις. Πείτε μας λίγα λόγια για τις καινούργιες. Κοιτάξτε, το βασικό κομμάτι που θέλαμε να κάνουμε ήταν ότι αυτό που σας είπα και πριν, επειδή είχαμε βιώσει κάποια πράγματα πέρυσι, θέλαμε τα κορίτσια που θα έρθουν στην ομάδα, εντάξει, σίγουρα αγωνιστικά να είναι κάτι που θέλουμε, αλλά μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και οι χαρακτήρες που θα φέρουμε στην ομάδα. Θεωρώ ότι οι χαρακτήρες είναι αυτό που ψάχναμε εντός εισαγωγικών και σε συνδυασμό και με την αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή το τι μπορούν να δώσουν στην ομάδα, τα έχουμε ταιριάξει σχετικά καλά. Τώρα θα δείξει βέβαια η πορεία. Είναι ακόμα αρχή, έχουμε παίξει τρεις αγωνιστικές. Είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα τόσο πολύ για την αγωνιστική μας κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε όσο μπορούμε πιο σοβαρά. Δεν μας φτάνουν οι ώρες που έχουμε, γιατί έχουμε μόνο τρεις προπονητικές ώρες στο ΣΕΦ και αυτό για μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εμείς δουλεύουμε, ας πούμε, τρεις ώρες τη βδομάδα προπονητικές, ας το πούμε έτσι απλά, και κάποιοι άλλοι δουλεύουν σίγουρα παραπάνω. Ναι. Οπότε εκεί τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Μιας και είπατε τώρα για το αγωνιστικό ξεκίνημα, να πούμε πως έχετε ξεκινήσει με το απόλυτο 3-3 μέχρι στιγμής στα πρώτα παιχνίδια και χωρίς απώλεια σετ κιόλας, 9-0 σετ, ένα καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Είπατε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, αλλά από αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει η Ήρυδα, ποια είναι η εικόνα που σχηματίσατε? Η εικόνα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου. Ναι. Για αεραστεχνικό πρωτάθλημα, δηλαδή για αθλητές οι οποίοι είναι αεραστέχνες, όταν ξέρω εγώ στην ουσία οι διακοπές τελειώνουν τον Αύγουστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε ένα μήνα να ξεκινήσεις να κάνεις προπόνηση φιλικά κτλ. Εμείς η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε τώρα, επειδή έτυχε και το πρόγραμμα να είναι σχετικά τα πρώτα παιχνίδια στα μέτρα μας, να το πω έτσι απλά, προσπαθούμε μέσα από αυτά να βελτιώσουμε την ομάδα και να τα αντιμετωπίζουμε και λίγο σαν φιλικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε να παίξουμε φιλικά, είχαμε προγραμματίσει 7, τελικά παίξαμε μόνο 4. Οπότε, λόγω των ειδικών συνθήκων αυτό το καλοκαίρι. Των ειδικών συνθήκων που όλες οι ομάδες είχαν θέματα, ας πούμε. Και γενικά, και εγώ θεωρώ ότι είναι και θέλει μια οργάνωση παραπάνω και από την ΕΣΠΕΔΑ. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεκινάς αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 7 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε δηλαδή όλες οι ομάδες τέλη Αυγούστου προετοιμασία και μέσα σε 2-3 εβδομάδες να ξεκινάς παιχνίδια κυπέλλου. Ο λόγος που δεν μετέχουμε στο κύπελλο εμείς είναι αυτός. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω κιόλας. Ναι, δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις πολύ εύκολα κάποιους τραυματισμούς. Και αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκτός από τους τραυματισμούς και όλα αυτά, γιατί δεν είσαι έτοιμος, είναι και το θέμα ότι εγώ, ας πούμε, τα φιλικά που είχα προγραμματίσει με κάποιες ομάδες, μου τα ακύρωσαν γιατί ξαφνικά, εκεί που δεν το ξέρανε, δεν είχαν καμία ευθύνη βέβαια τα παιδιά, προέκυψαν αγώνες κυπέλλου. Οπότε, όταν δεν γίνεται κάτι οργανωμένο, εγώ είχα κάνει μια πρόταση, ας πούμε, όταν το πρωτάθλημα τελειώνει Απρίλιο μήνα. Και έχεις το περιθώριο, γιατί το κύπελλο, ας πούμε, είναι 1,5-2 μήνες το πολύ. Μπορείς να κάνεις λοιπόν, όταν τελειώσεις το πρωτάθλημα, να κάνεις ένα κύπελλο, να κρατήσεις και τις ομάδες σε μια εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, και να κάνεις το κύπελλο αυτό τέλη Απριλίου μέχρι και το Μάιο, άντε να σε πάρει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να τελειώσει η ιστορία. Ναι. Οπότε και οι ομάδες να είναι πιο άνετες, ας πούμε, σε αυτό που κάνουν. Και να κρατηθούν και τα κορίτσια σε ένα επίπεδο και οι ομάδες. Οι αγώνες κυπέλλου ξεκίνησαν πριν το πρωτάθλημα. Πριν το πρωτάθλημα, ναι. Ξεκίνησαν το πρωτάθλημα, κάνουμε διακοπή τώρα, θα ξαναπαίξουμε. Δεν έχει νόημα δηλαδή αυτό το πράγμα. Και το πρωτάθλημα ουσιαστικά ξεκίνησε κανονικά όπως θα ξεκίναγε και οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ναι, βέβαια, γιατί πάντα έτσι αρχές Οκτώβρη. Ναι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να ξεκινήσει και πρέπει να τελειώσει. Ναι. Γιατί σε συνδυασμό πάντα με τα πρωταθλήματα που συνεχίζονται, ξέρω εγώ, για Α2, μετά ανόδους κτλ. Ενώ πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση να αρχίσει λίγες εβδομάδες αργότερα? Τώρα, καλό θα ήταν να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώς τις αποφάσεις τις παίρνουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν θέλω να πω προς Θεού, εντάξει. Απλώς νομίζω ότι σε μια συνεργασία με τα σωματεία, με τους προπονητές κτλ., θα μπορούσαν να βρεθούν ίσως πιο καλές λύσεις. Ναι. Κότς, φέτος τι πρωτάθλημα θα δούμε, δηλαδή πέρα από την Ήρυδα, ποιες είναι άλλες έτσι δυνατές ομάδες πρωτάθλημα, τι εικόνα έχετε σχηματίσει? Εντάξει, υπάρχουν ομάδες όπως είναι το Ήλιον, ο Θρίαμβος, η Ηλιούπολη, αυτές έχουν δείξει λίγο
ότι ξεχωρίζουν, ας πούμε, από τα αποτελέσματα. Η Λιούπολη όχι τόσο πολύ, την περιμέναμε λίγο πιο καλή. Βλέπουμε από τα αποτελέσματα δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της, δεν ξέρω τι και πώς. Είναι θέματα τα οποία θα τα λύσουν προπονητής, παίκτες κτλ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες θεωρητικά οι οποίες είναι σε ένα καλό επίπεδο, δείχνουν ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο και υπάρχει και ένα γκρουπ το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι η ουραγή, ας πούμε, προς το τέλος της βαθμολογίας. Είναι δηλαδή 2-3-4 ομάδες οι οποίες δείχνουν ότι δεν είναι πάρα πολύ δυνατές. Mm-hmm. Και η Ήρυδα με ποιους στόχους έχει μπει τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε να δείτε, οι στόχοι της Ήρυδας από την πρώτη χρονιά, παρόλο που ήταν η πρώτη χρονιά και τα λοιπά και η ομάδα είχε προέλθει από play-out και τα λοιπά, ήταν να προσπαθήσουμε να μπούμε στα play-off. Να προσπαθούμε να, κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω και όπου μας βγάλει αυτό. Δεν έχουμε βάλει δηλαδή στόχους πολύ συγκεκριμένους. Θα θέλουμε να είμαστε στα play-off όμως, να παίξουμε για την εμπειρία και να δούμε και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Φέτος το σύστημα διεξαγωγής είναι το ίδιο όπως κάθε χρόνο? Νομίζω φέτος δεν έχει, γιατί είναι πάρα πολλές ομάδες. Mm. Έχει αλλάξει λίγο, δεν είναι όπως ήταν πριν κτλ. Γιατί ανεβήκανε και 3-4 ομάδες. Πρέπει να είμαστε δηλαδή 14 ομάδες. Οπότε με τις ημερομηνίες κτλ. Δεν μας παίρνει, ας πούμε, να κάνουμε τόσα πολλά παιχνίδια. Οπότε ναι, είναι λίγο αλλαγμένα. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι να είμαστε μέσα στην πρώτη, ας πούμε, τετράδα, να το πω έτσι απλά. Κάπως έτσι. Εκεί είναι η στόχη μας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο. Ό,τι ναι, προκύψει. Ό,τι μπορέσουμε να κερδίσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στην κουβέντα μας με τον coach Σίρδα, τον Βασίλη Ξεροβάσλε.
Σύριδας, ο Βασίλης Ξεροβάσιλας, με τον οποίο συζητήσαμε αρκετά πράγματα προηγουμένως για την ομάδα και για το φετινό πρωτάθλημα και θα πούμε και λίγα περισσότερα πριν τον αποδεσμεύσουμε για να πάει και στην προπόνηση σε λίγη ώρα. Coach, είπαμε και προηγουμένως ότι η Ήρδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολύ καλές πορείες στο πρωτάθλημα. Πρόπερση στις λεπτομέρειες έχασε θέση στην τετράδα και στα play-off και πέρσι θα μπαίνατε play-off, αλλά μας τα χάλασε η πανδημία. Εγώ θα έλεγα ότι έχει ανέβει επίπεδο η ομάδα με βάση της πορείας που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σε σχέση και με το πώς ήταν πριν από το 2018. Αυτό αυτόματα αυξάνει τις απαιτήσεις. Πώς το έχετε εσείς στο μυαλό σας και τι υπάρχει στο μυαλό των παικτριών? Εντάξει, αυξάνουν οι απαιτήσεις. Καταρχάς, τα τρία αυτά χρόνια, η πρώτη χρονιά θεωρώ ότι το πρωτάθλημα ενδεχομένως ήταν το πιο ανταγωνιστικό. Ναι, μεν υπήρχε η Αργυρούπολη, η οποία ξεχώριζε πάλι τότε λίγο, αλλά υπήρχαν πάρα πολύ καλές ομάδες και πιο κάτω. Τώρα, πέρυσι και περισσότερο φέτος, αυτό έχει αλλάξει λίγο. Τώρα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της ομάδος, σίγουρα τα κορίτσια νιώθουν και αυτά που έχουν μείνει και αυτά που έχουν προσθεθεί αυτό το πράγμα και θέλουν η πορεία μας να είναι καλή και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, δηλαδή εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε, ας πούμε, αυτοί οι παράγοντες να μας επιτρέψουν μέχρι το τέλος να είμαστε όπως θα θέλαμε. Σίγουρα ο κορονοϊός είναι το πρώτο, το βασικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το θέμα είναι ότι με το ΣΕΦ εμείς έχουμε θέμα. Δηλαδή, το ΣΕΦ είναι μία λύση για μας, όχι μόνο για μας, για όλες τις ομάδες που κάνουν εκεί προπόνηση, είναι μία λύση ανάγκης. Οι ώρες που έχουμε είναι στην ουσία οι τρεις ώρες προπονητικές είναι πάρα πολύ λίγες για τη γενική ομάδα. Δεν μπορείς να δουλέψεις, ας πούμε, σοβαρά, να το πούμε έτσι, απλά με αυτές τις ώρες προπονητικές. Κάθε πότε έχετε προπονητικές? Εμείς έχουμε, ας πούμε, τρεις προπονήσεις. Κάνουμε Κυριακή, Παρασκευή και Δευτέρα. Τρεις φορές τη βδομάδα. Ακριβώς. Τρεις φορές τη βδομάδα προπόνηση από μία μισή ώρα. Αν βγάλεις το ζέσταμα και την αποθεραπεία, καθαρή προπόνηση είναι 3/4. Με 3/4 επί τρεις φορές τη βδομάδα δεν μπορείς να κάνεις να έχεις απαιτήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά το προσπαθούν. Έχουν ταλέντο τα κορίτσια, οπότε αυτό μας βοηθάει. Επίσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, και οι συνθήκες, δεν είναι μόνο οι ώρες, και οι συνθήκες στο ΣΕΦ χρειάζονται κάποια βελτίωση. Δηλαδή, εγώ είμαι τρία χρόνια τώρα με την Ήρδα κάτω, όπως είναι και ο Πανιώνιος. Είναι τρίτη χρονιά στο ΣΕΦ, ναι, έτσι. Ακριβώς, όπως είναι και ο Πανιώνιος. Ναι, σε δύο χρόνια θα ήμασταν, από ό,τι θυμάμαι, στο Αρτάκι, θα είχε χτιστεί. Εντάξει, οκ, okay, αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν μετέχουμε, ας πούμε, σε ένα γήπεδο τρεις ομάδες της Νέας Σμύρνης, μιλάω για το Βόλι, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χώροι που κάνουν άλλα τμήματα. Αλλά και οι συνθήκες που κάνουμε είναι δύσκολες. Δηλαδή, εάν έρθετε, ας πούμε, το γήπεδο, είχαμε και τραυματισμούς, ας πούμε, έσταζε. Το γήπεδο είχε κάποιες λάμπες οι οποίες πέφτανε στα κεφάλια μας. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, κάποιες αλλαγές κτλ. Για να βελτιώσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι όταν. Δεν θέλω να πω τώρα πράγματα, ούτε να κατηγορήσω εντός εισαγωγικών, αλλά νομίζω ότι όταν δίνεις κάποια χρήματα, απαιτείς και κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν αυτοί που δίνουν τα χρήματα, ενδεχομένως ο Δήμος, να έρθει λίγο στο ΣΕΦ να δει τι είναι οι συνθήκες. Εγώ τρία χρόνια δεν έχω δει κανένα αυτή να πει, ρε παιδιά, τι είναι, πώς είστε, πώς είναι τα πράγματα. Μήπως χρειάζονται κάποια βελτίωση να μιλήσουμε, να κάνουμε. Είμαστε παρατημένοι εκεί και πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Και η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ γιατί έστω έχουμε αυτό το λίγο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε με κάποιες βελτιώσεις να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Προοπτική να φιλοξενηθεί η Ρίδα σε άλλο χώρο θα μπορούσε να υπάρχει? Δεν υπάρχει γιατί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όλα τα σωματεία που έχουν κάποιο γήπεδο είναι δημοτικό, είναι εθνικό, δεν μπορείς να μπεις μέσα, δεν μπορείς να πας στο Φάλιρο και να του πεις βάλε με εμένα και βγάλε την ομάδα σου. Οπότε αναγκαστικά το δεχόμαστε αυτό. Εγώ θεωρώ απλώς και ήταν και μία έτσι σκέψη μου κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε, ας πούμε, με τα χρήματα που δίνει, ας πούμε, ο Δήμος κάθε χρόνο και είναι ένα σεβαστό ποσό, όντως, ας πούμε, για να κάνουμε τις προπονήσεις στο ΣΕΦ, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα με τα χρήματα της μιας χρονιάς να έχουν γίνει ήδη δύο μπαλόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να μην υπάρχει χώρος, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε, γιατί ξέρω εγώ κτλ. Αλλά θεωρώ, ας πούμε, ότι με τα χρήματα της μιας χρονιάς μπορούσαν να γίνουν δύο μπαλόνια και αυτή τη στιγμή να έχει ένα τον μπάσκετ και ένα τον βόλι και προπονητικά τουλάχιστον να έχουμε λύσει το θέμα. Ναι. Ενδεχομένως οι άνθρωποι να περίμεναν ότι μπορεί το γυμναστήριο σε ένα χρόνο δύο να ήταν έτοιμο. Δεν ξέρω τώρα που έχει κολλήσει τα γραφειοκρατικά κτλ. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Έχει κολλήσει και ταλαιπωρούνται πάρα πολλά σωματεία. Ακριβώς. Τουλάχιστον όσο υπήρχε το παλιό Αρτάκης. Εντάξει, κάπως, και εκεί υπήρχαν προβλήματα γιατί ήταν ένα γήπεδο για πάρα πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον υπήρχε μια βάση, υπήρχε κάτι, υπήρχε ένα κλειστό το οποίο ξέραμε ότι
Έτσι ή αλλιώς κάποιες ώρες ο καθένας μπορούσε να κάνει προπόνηση. Και ήταν και δίπλα στα σπίτια τους, στα σπίτια μας. Τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ένα πρόβλημα η μετακίνηση. Mm. Γιατί τα κορίτσια είναι εραστέχνες, δουλεύουν, μένουν λίγο πιο έξω, κάπου, ξέρω εγώ. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα θέμα. Με διάθεση πάντα έτσι καλή, ας πούμε, τα λέω όλα αυτά, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, όπως και για το ΣΕΦ και για το γήπεδο και όλα αυτά, πιστεύω, όπως μιλήσαμε και για τα κύπελα της ΕΣΠΕΔΑ πριν και τα λοιπά, πιστεύω ότι αυτά πρέπει όλοι μαζί να βρισκόμαστε και να προσπαθούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και να μην παίρνουμε αποφάσεις ο καθένας μόνος, γιατί έτσι είναι λίγο τα πράγματα. Ναι. Πάντως, εγώ θα δω πάλι το θετικό σε αυτή την υπόθεση και θα πω ότι παρά τα τόσα προβλήματα, η Ήρυδα κάνει τόσο καλές πορείες τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό μόνο ικανοποίηση νομίζω σας γεμίζει. Παρά το γηπεδικό, ναι, παρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τα προβλήματα αυτά, όταν τουλάχιστον βλέπεις ότι και η ομάδα πάει καλά και λίγο εντός εισαγωγικών το ευχαριστιέσαι, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, περνάς καλά στην προπόνηση, η πορεία της ομάδος είναι καλή. Αυτά περνάνε όντως λίγο σε δεύτερη μοίρα εντός εισαγωγικών. Αλλά πάντα είναι μέσα στη σκέψη μας, είναι μέσα στο μυαλό, ναι, μας όλα αυτά. Απλά βλέπουμε μια ομάδα που παραμένει ανταγωνιστική παρά τις αντικσότητες και αυτό είναι θετικό. Και λέει πολλά και για το χαρακτήρα που έχει χτίσει η ομάδα. Ας ελπίσουμε σιγά, ότι σιγά. Όλα θα κυλήσουν έτσι, θα συνεχίσουν να κυλάνε έτσι. Και το σημαντικό είναι να μείνετε και μακριά από τραυματισμούς, γιατί έχετε υποφέρει από τραυματισμούς, νομίζω, ναι, έτσι, ναι, και πέρσι. Ναι, ναι, είχαμε, πάντα είχαμε θέματα τα οποία μέχρι ένα σημείο οφείλονται και εντός εισαγωγικών. Σε εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να πω ακαταλληλότητα του γηπέδου, αλλά σε εγκαταστάσεις ακριβώς. Γιατί σας λέω, πάμε, αν δηλαδή ήρθείτε και δείτε κάποιες στιγμές πώς είναι τα πράγματα, δυστυχώς δεν είναι ότι καλύτερο για να κάνεις προπόνηση. Και δυστυχώς αυτό το τραβάει και το Πανιόνιο στο Αντρικό και ο Πανιόνιο στο Γυναικείο κτλ. Τώρα, όπως είπαμε και προηγουμένως και το γνωρίζουμε όλοι, είναι μια ιδιαίτερη σεζόν αυτή λόγω και της πανδημίας. Τώρα, η ΕΣΠΕΔΑ συγκεκριμένα τι μέτρα έχει πάρει για την πανδημία, ποιες είναι οι οδηγίες που σας έχουν δώσει και σε περίπτωση του κλίματος τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι γενικό αυτό, δεν είναι της ΕΣΠΕΔΑ. Ναι, γενικό βέβαια. Είναι από την ΕΟΠΕ βγαίνει οι οδηγίες. Προσπαθούν με κάποιους τρόπους να περιφρουρήσουν τις ομάδες, τα σωματεία κτλ. Οι οδηγίες έτσι που ξέρουμε, χωρίς να έχουμε 100%, γιατί αν δεν τύχει, δεν θα μάθουμε. Ναι. Αλλά είναι ότι αν υπάρξει κάποιο κρούσμα, αυτό απομονώνεται, μπαίνει σε καραντίνα, πηγαίνουν οι αθλητές, προπονητές, παράγοντες, κάνουν, που μετέχουν, ας πούμε, έφορος, π.χ. που είναι στα γήπεδα κτλ. Κάνουμε ένα τεστ. Όσοι είναι υγιείς μπορούν να επιστρέψουν σε προπονήσεις και σε αγώνες. Όσοι δεν είναι, παραμένουν σε καραντίνα, ξανακάνουν τεστ κτλ. Μέχρι να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στην ομάδα. Μέχρι τρεις δεν μπορείς να αναβάλεις, δηλαδή μέχρι τρεις αθλητές δεν μπορείς να αναβληθεί παιχνίδι. Αν έχεις πάνω από τρεις αθλητές, εκεί πλέον αναβάλλεται το παιχνίδι. Αναβάλλεται πάνω από τρία κρούσματα. Ναι. Δεν έχει τύχει πάντως κάτι μέχρι στιγμής. Έχουμε κάτι ξόφαλτσα, αλλά δεν έχει τύχει. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν, ναι, όλα ομαλά. Ακούμε όμως γύρω-γύρω συμβαίνουν. Ναι, 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 ναι. Στη γειτονιά μας. Εντάξει, ας ελπίσουμε η σεζόν φέτος, αντίθεση με πέρσι, να τελειώσει τα γήπεδα, όπως τελειώσει τέλος πάντων. Γιατί, ναι, εντάξει, είναι αυτό μια είναι το πιο σημαντικό. Όλοι παρακαλάμε να τελειώσει, όπως τελειώσει. Όπως τελειώσει. Μήπως, ξέρω εγώ, βρεθεί η λύση για τουλάχιστον μετά την επόμενη χρονιά να είναι όλα καλά, ναι, και ωραία. Αλλά ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα τη σεζόν και ήδη περνάμε αρκετά. Να δούμε πώς θα πάει. Κότσα, να μιλήσουμε λίγο και για τις ακαδημίες, γιατί και οι μικρές ομάδες ΣΥΡΙΔΑΣ τα πάνε καλά. Η ΚΑΠΑ18 συγκεκριμένα είναι και αυτή η ITT, όπως η γυναικεία ομάδα. Μιλήστε μας λίγο και για τη δουλειά της ακαδημίας. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι και εκεί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εκεί είναι περισσότερο, ας πούμε, δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, για την ΣΥΡΙΔΑ δεν υπάρχει lunch που υπάρχει για άλλες ομάδες. Δηλαδή, έχουμε, νομίζω, μία ώρα την εβδομάδα. Δεν υπάρχει άλλος κλειστός χώρος. Κάνουμε σε ανοιχτά, κάνουμε σε παιδικές χαρές. Πολύ ωραίες παιδικές χαρές. Σε παιδικές χαρές. Βεβαίως. Κάνουμε και σε παιδικές χαρές. Είναι η καινούρια μας μόδα. Άμα δεν έχεις γήπεδο, προσπαθείς να βρεις. Ναι. Ακόμα και σε πιλωτές πολυκατοικίες μπορεί να φτάσεις να κάνεις. Το θέμα είναι αν το θέλεις και αν δεν έχεις άλλους χώρους. Δυστυχώς αυτά είναι θέματα τα οποία δυστυχώς η ΥΡΔΑ δεν μπορεί να τα προβάλλει με την καλή έννοια, το λέω. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει εντός εισαγωγικών, ας πούμε, τόσο πολύ υποστήριξη, αν θέλετε, από κόσμο, από ανθρώπους και τα λοιπά, έξω από τη διοίκηση της ΣΥΡΙΔΑΣ, ας το πούμε έτσι απλά, στα λαϊκά στρώματα. Οπότε δεν ακούγεται και πολύ αυτή η φωνή της. Ναι. Αλλά είναι ένα πρόβλημα αυτό. Όταν δεν έχεις γήπεδο, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Και αν δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση όπως θέλεις, δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα. Τώρα, με πάρα πολύ κόπο, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε ταιριάξει και η κοπέλα που είναι προπονήτρια, η Έλσα,
Γρίσπου εκεί έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχουμε τραβήξει κατά κάποιο τρόπο και κάποια κορίτσια παγκορασίδα και κορασίδες προς τη γυναικεία ομάδα για να κάνουν λίγο παραπάνω προπόνηση και να τις τραβήξουμε με την καλή έννοια παραπάνω. Έχει φέρει ένα αποτέλεσμα, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να. Θεωρείτε πως οι διάφοροι φορείς θα μπορούσαν να δίνουν λίγο περισσότερο σημασία και ενδιαφέρον να δείχνουν περισσότερο στην Ήρδα, ότι δείχνουν ξέρετε περισσότερο τι, στα δύο άλλα σωματεία. Όχι, ναι, δεν είναι θέμα αν δείχνουν ή όχι. Είναι θέμα σίγουρα τα σωματεία που έχουν περισσότερο εντός αγωγικών δύναμη, ναι, έχουν περισσότερους ανθρώπους, να το πούμε και πιο λαϊκά, περισσότερους ψήφους για να μην ξεγελιόμαστε. Σίγουρα έχουν μια προτεραιότητα. Ναι. Και όχι μόνο έτσι, γιατί ο Πανιώνιος και ο Μήλωνας είναι μια, δηλαδή όλη η Νέα Σμύρνη είναι Πανιώνιος, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι λογικό αυτό. Αλλά όμως και η Ήρυδα κάνει έναν αγώνα. Έχει κάποια παιδιά, τα οποία παιδιά είναι παιδιά της Νέας Σμύρνης, δημότες της Νέας Σμύρνης. Έχουν δικαίωμα να κάνουν και αυτά σε ένα κλειστό γήπεδο, να έχουν κάποιες συνθήκες που έχουν όλα τα παιδιά της Νέας Σμύρνης. Εδώ υπάρχει εντός εισαγωγικών, είναι προσωπική η άποψη αυτή καταρχάς, δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση. Εγώ το επαναλαμβάνω συνέχεια, όπου βρεθώ και όπου σταθώ και στο Facebook, σε αναρτήσεις κτλ. Είναι προσωπικό αυτό που λέω. Δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση της Ήρδας. Εγώ μιλάω σαν προπονητής της Ήρδας, σαν ξεροβάσιλας, ούτε καν ας πούμε. Δεν θέλω να ανακατέψω πράγματα και να φέρω σε δύσκολη θέση ενδεχομένως ανθρώπους, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά της Νέας Σμύρνης είναι τα ίδια παντού. Πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην άθληση και παντού. Και όταν μιλάμε για παιδεία και για αθλητισμό και για τέτοια πράγματα, όχι μόνο στους Δήμους, γενικότερα αλλά και στους Δήμους, πρέπει να έχουμε κλειστά γυμναστήρια, πρέπει να έχουμε εγκαταστάσεις γενικότερα σοβαρές και τα λοιπά για να μπορούν να αθληθούν τα παιδιά μας. Ναι. Και εντάξει, η Ήρυδα είναι ένα σωματείο που δίνει τον αγώνα της, όπως είπατε, και είναι και πολύ επιτυχημένος αγώνας, ειδικά την τελευταία διετία. Και νομίζω ότι αξίζει να έχει ίσες ευκαιρίες. Τα παιδιά της να έχουν ίσες ευκαιρίες και οι αρμόδιοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ελπίζω να ακούσουν. Να ακούσουν και να δείξουν και λίγο ενδιαφέρον παραπάνω και για όλα τα σωματεία της Νέας Σμύρνης, βέβαια. Εννοείται. Μα τα προβλήματα δεν είναι μόνο για την Ήρυδα. Σίγουρα είναι ακόμα και ο Πανιώνιος και ο Μήλωνας που έχει τις εγκαταστάσεις του και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτοί θέλουν παραπάνω ώρες. Γιατί και αυτοί αναλογικά προφανώς μπορούν να έχουν περισσότερα τμήματα, περισσότερα παιδιά. Χρειάζονται αυτό. Εμείς δεν λέμε όχι. Εγώ λέω ναι και στο Μήλωνα, ναι και στον Πανιώνιο περισσότερο, αλλά από κοντά λίγο να ακολουθούμε κι εμείς. Δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία, μια αναλογία. Και δεν μιλάω ένα προς ένα, ούτε δύο προς ένα. Μιλάω τέσσερα προς ένα, πέντε προς ένα. Δεν υπάρχει αυτή η αναλογία. Ας ελπίσουμε να διορθωθεί κάπως η κατάσταση, να ακούσουν όποιοι είναι να ακούσουν και να καλυτερεύσει γενικά η κατάσταση με τον αθλητισμό στη Νέα Σμύρνη, γιατί είναι μια περιοχή που είναι σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι μάνα του αθλητισμού. Όλα λύνονται με διάλογο. Ναι. Δηλαδή, για το ΣΕΦ, για παντού, για τα γήπεδα, για αυτά, μπορούν να βρεθούν οι παράγοντες, οι προπονητές, ο Δήμος, ξέρω εγώ, και να κάνουμε μια συζήτηση. Τα σωματεία όλοι μαζί. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να βρεθεί λύση. Αλλά εγώ, ας πούμε, όσο καιρό είμαι εδώ και στην Ήρυδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δεν έχω ποτέ. Δηλαδή, ξεκινάνε τα πάντα χωρίς να υπάρχει έτσι ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ένας προγραμματισμός. Λέμε, παιδιά, που θα κάνουμε προπόνηση, βρίσκουμε εκεί, αυτές είναι οι ώρες, πηγαίνετε να επιλέξετε τις ώρες εκεί και τελείωσε. Mm. Δεν μπαίνει κανείς μπροστά, ας πούμε, να πει ότι ξέρετε, ναι, παιδιά, πρέπει να υπάρχει μια. Και ευτυχώς υπάρχει μια καλή συνεργασία, ειδικά με τον Πανιώνιο, με τα παιδιά, τους προπονητές και με τους παράγοντες, και μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία λίγο πολύ είναι για όλους καλή, ας το πούμε, συμφέρουσα. Μα δυσκολεύει και το δικό σας έργο το να γίνεται με το ζόρι προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα, σε αθλητικές καταστάσεις που δεν είναι και ιδανικές, το να πρέπει να παίξετε παιχνίδι κάθε εβδομάδα με αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά, το έχουμε πληρώσει αυτό και με τραυματισμούς ναι. και το πληρώνουμε και τώρα και συνεχίζει. Αλλά συνεχίζετε τον αγώνα σας και μπράβο σας γι' αυτό. Και ας ελπίσουμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Πάντως, γενικότερα η κατάσταση στο βόλεϊ ήταν αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα και με την πανδημία, πιστεύετε πόσο έχει επηρεάσει τώρα όλη αυτή η κατάσταση το βόλεϊ γενικά? Εντάξει, είναι στην Ελλάδα. Τα πράγματα, όχι μόνο το βόλεϊ, γενικότερα για τον όλο τον αθλητισμό. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Το βόλεϊ, εντάξει, επειδή δεν είναι στη λίστα των. Εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο γενικά παρακολουθείται και ενδιαφέρει, ας πούμε, τον κόσμο, αλλά πρώτα είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Φανταστείτε, ας πούμε, και αθλήματα που είναι και πιο πίσω από το βόλεϊ. Τώρα το βόλεϊ δείχνει η βιτρίνα του αθλήματος, που είναι, ας το πούμε, η πρώτη κατηγορία, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά για το άθλημα.
Ελπίζω να ακούνε, να βλέπουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν και αυτοί που πρέπει να δούνε και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες, να το πω έτσι απλά, να το φέρουν το καράβι σε μια ηρεμία. Παρακολουθείτε πάντως όσο μπορείτε, βόλεϊ ναι, ναι. Και την πρώτη κατηγορία. Πώς βλέπετε γενικότερα το πρωτάθλημά μας φέτος στους άντρες? Το πρωτάθλημα των 8. Των 8, ναι. Ήταν ένα των 10, των 9. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Από τη μία μεριά ενδεχομένως αυτή η μιζέρια των 8 ομάδων μπορεί να είναι και καλό, γιατί αυτές οι 8 ομάδες τουλάχιστον είναι ομάδες ανταγωνιστικές. Ναι. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν κάποια ρόστερ καλά, οικονομικά θέλω να πιστεύω ότι αφού έχουν μείνει πλέον αυτοί ότι αντέχουν και πιστεύω ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή να γίνει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Βέβαια, 8 ομάδες είναι πρόβλημα. Αλλά από το να ήταν, ξέρω εγώ, 12 ή 13 ή 14 ή 9, οι οποίες και αυτές οι ομάδες θα είχαν προβλήματα και θα αντιμετώπιζαν προβλήματα, δεν θα μπορούσαν να είναι όπως ήθελαν, ενδεχομένως μπορούν να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Ναι, και βλέπουμε ότι παρά την κρίση, παρά τα προβλήματα με την πανδημία και όλα αυτά, ειδικά οι πρώτες 4 ομάδες, αλλά και οι από κάτω, έχουν φτιάξει και ωραία ρόστερ. Βλέπουμε παίχτες με ποιότητα, ναι. Που έχουν περγαμηνές και στο εξωτερικό, διεθνείς με τις ομάδες τους. Αυτό είναι η υπομονή που έχουν, γιατί σίγουρα ξέρουν τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Απλώς πιστεύοντας ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε, ρε παιδί μου, 1, 2, 3, 5 μήνες, ξέρω εγώ, προσπαθούν για το καλύτερο και καλά κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και τη στήριξη ενδεχομένως και από την Ομοσπονδία και από τους σπόνσορες γύρω-γύρω και από τον κόσμο που πρέπει να. Τώρα δεν μπορεί να πάει και στα γήπεδα ο κόσμος. Ναι, δεν μπορεί να πάει και στα γήπεδα. Και νομίζω ήταν και θετικό που το δικό μας πρωτάθλημα, μιλάω πάντα για τους άντρες στην πρώτη κατηγορία, συνεχίστηκε έτσι όπως συνεχίστηκε με μορφή Final Four το καλοκαίρι, την ώρα που πολύ μεγάλες λίγκες στην Ευρώπη σταμάτησαν. Έτσι. Ναι, αυτό ήταν μια άσκηση έτσι αισιοδοξίας, ξέρω εγώ, να πιστέψουμε όλοι ότι εντάξει μπορούμε, ότι να το ξεπεράσαμε, αλλά τελικά δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση ναι. Με όλο αυτό. Κανείς δεν ξέρει, εντάξει, ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο. Μακάρι, μακάρι, ναι. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και τα είπαμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα μπορούσα να προσθέσω πάρα πολλά, αλλά, γιατί έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου. Αλλά τώρα, ό,τι βγήκε πάνω στη συζήτηση, πολύ αυθόρμητα, δεν υπάρχει κανένα. Ας πούμε, επειδή ανέφερα κάποια θέματα με το γήπεδο κτλ., δεν θέλω να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποιο σκοπός ή οτιδήποτε. Όχι, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και από το Δήμο, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά, και για το ΣΕΦ, το γήπεδο και τα λοιπά, να βελτιώσουμε λίγο κάποια πράγματα στο γήπεδο και να βελτιώσουμε και κάποια πράγματα στα γήπεδα εδώ ή στους χώρους άθλησης της Νέας Σμύρνης. Αυτά, τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι μακάρι οι αρμόδιοι να ακούσουν ό,τι έχετε να πείτε. Με συζητήσεις πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά θέματα. Και να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση με τον αθλητισμό, με τα σωματεία της Νέας Σμύρνης, γιατί είναι πράγματα που τα λέμε εδώ και 2 χρόνια και ακόμα λύση δεν έχει βρεθεί. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε γήπεδο τώρα για τις ακαδημίες ή για τις κορασίδες, ας πούμε, παγκορασίδες. Ανοιχτό γήπεδο, έστω να κάνουμε. Μα λοιπόν, ακούμε ότι γίνονται προπονήσεις σε παιδικές χαρές και αυτό είναι τώρα πάρα πολύ. Και δεν έχει να κάνει με το μόνο επειδή είναι κλειστά. Γιατί και ανοιχτά να ήταν τα γήπεδα, δηλαδή και η Λάμψη να ήταν ανοιχτή, εμείς δεν μετέχουμε. Ναι. Μία ώρα έχουμε εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν πάλι σε παιδική χαρά θα ήμασταν. Ναι. Δύσκολες οι συνθήκες. Πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο και εντάξει, εγώ να ευχηθώ από τη μεριά μου καλή σεζόν και φέτος για την Ήρυδα, να πάτε όσο πιο ψηλά γίνεται, μακριά από απρόπτα και γιατί όχι στο τέλος χρονιάς να ξανάρθετε εδώ πέρα όταν θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, να είμαστε καλά βέβαια, υγεία πάνω απ' όλα, χωρίς κορονοϊό και να τα ξαναπούμε. Σας αποδεσμεύουμε σιγά σιγά να πάτε και στην προπόνηση. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Ήταν μαζί μας ο coach της Ήρυδας, ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Coach, ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.